Λοιπόν, εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι ο υπεύθυνος υπηρεσιών αζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας, ο Πόλης Πολυκάρπου. Καλώς ορίσατε, κύριε Πολυκάρπου. Καλώς σας μεσημέρι. Σας χρειαστήκαμε, διότι είναι και καλοκαίρι και έχουμε πολλούς πνιγμούς δυστυχώς. Είναι έτσι από τις κύριες αιτίες θανάτου που καταγράφονται πανευρωπαϊκά. Και θέλουμε λίγο τη συνδρομή σας να δούμε τι κάνουμε αν είμαστε μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού. Κάποιος να πνίγεται, είτε είναι πισίνα είτε είναι θάλασσα. Τι κάνουμε, κύριε Πολυκάρπου? Καλούμε βεβαίως σε βοήθεια, αλλά μέχρι να έρθει η βοήθεια από ειδικούς, από αρμόδιους. Σίγουρα. Να μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω πρώτα για την πρόσκληση. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει κάθε αρχή καλοκαιριού να ο κόσμος να είναι σε εγρήγορση, να αναπτύξει μια κοινωνική εγρήγορση σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Να πω κάποια στατιστικά της Μονάδας Παρακολουθήσεις Υγείας του Υπουργείου Υγείας για να αποτυπώσουμε λίγο το πρόβλημα. Από το 2004 μέχρι σήμερα έχουμε γύρω στους 436 θανάτους από πνιγμούς. Πόσους, ας πούμε, 436. Σε μια 20 ετία. Είναι περίπου γύρω στους 25 με 30 θανάτους από πνιγμούς κάθε χρόνο. Οι μήνες είναι οι μήνες του καλοκαιριού. Ξεκινάει από τον Μάιο, κλιμακώνεται Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και μπορεί να πάει μέχρι τον Οκτώβριο. Το 50% είναι πολύ σημαντικό. Το 50% των πνιγμών οφείλονται σε άτομα τα οποία είναι είτε τουρίστες είτε μη μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει λίγο με την έννοια του ότι θα πρέπει ο κόσμος να ενημερώνεται για το πού μπορεί να πάει με ασφάλεια στη θάλασσα ή στην πισίνα και ποιοι κανόνες ισχύουν. Ισχύουν κάποιοι κανόνες. Καταρχήν, θα πρέπει ο κόσμος να προτιμά να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες όπου υπάρχουν ναυαγοσώστες στις βάρκες των ναυαγοσωστών. Πριν ή μετά είναι λίγο επικίνδυνο, ιδίως για άτομα τα οποία είναι ψηλού κινδύνου. Άτομα με προβλήματα υγείας ή άτομα μεγάλης ηλικίας. Θα πρέπει να φροντίζουμε να μην καταναλώνουμε ένα αλκοόλ και να μπαίνουμε στη θάλασσα, διότι αυτό γίνεται ιδίως σε περιπτώσεις που πάνε να κατασκηνώσουν και να καταναλώσουν αρκετό ποτό σε ένα πάρτι παραλιακά, τότε γίνεται επικίνδυνο. Όταν αφορά τα water sport στις παραλίες, αυτοί που θα τα οδηγήσουν και θα είναι στην παραλία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες για τα water sport, ναι, και να μην οδηγούν επικίνδυνα. Προχτές πιάνει με ένα ναυαγοσώστη, λέει μου, ξέρεις, ένας εκολυμπούσε μετά τις μπάλες. Ξέρετε, μετά τις μπάλες, ναι, όταν κολυμπά κάποιος, είναι σε περιοχή η οποία κινούνται τα speedboat, ναι, τα jet ski, μπορεί να χτυπήσει κάποιος. Τα SUP είναι μετά ή πριν τις μπάλες? Υπάρχει και αυτή η συζήτηση. Πού είσαι όρθιος σε σανίδα και κάνεις σκουπί? Θα πρέπει να είναι έξω από τις μπάλες, αλλά κοντά, ναι, στις μπάλες, να μην είναι πάρα πολλά μέσα. Ναι. Αλλά το σημαντικό είναι ένας ο οποίος θα είναι στη θάλασσα να μην ξεπεράσει τις μπάλες, ναι, γιατί είναι υπάρχει επικίνδυνο λόγος πλέον. Που είναι εκεί. Οπότε ο ναυαγοσώστης υπόδειξε του να βγει προς τα έξω, μέσα από τις μπάλες, και έγινε και καυγάς. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τους ναυαγοσώστες γιατί είναι η αστυνομική της παραλίας. Ναι. Άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι σε πισίνες, διότι υπάρχουν και πάρα πολλά επεισόδια στις πισίνες. Ιδίως οι ιδιωτικές πισίνες, που δεν υπάρχει κάποιος νόμος ή, ναι, πρέπει να υπάρχει κάποιος για επιβλέψη, να όχι, φροντίσουμε να τις ενώ για τις ιδιωτικές πισίνες. Α, για τις ιδιωτικές, ναι, στο σπίτι. Στο σπίτι, ναι, μας. Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να βάλουμε περίφραξη, να μην επιτρέπονται τα παιδιά, όταν δεν υπάρχει κάποιος ενήλικας εκεί, ναι, να μπορούν να πάνε και να παίζουν στην πισίνα ή να καλύπτεται. Οπότε αν υπάρχουν κάποιες ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε προληπτικά, ναι, ούτως ώστε να αποφύγουμε τους πνιγμούς. Κύριε Πολυκάρπου, επειδή μας δώσατε κάποιες τέτοιες συμβουλές, αν θέλετε, δεικνύει ότι οι πάνω από 400 θάνατοι σε μια 20ετία στη χώρα μας δεν είναι μόνο δηλαδή, πνιγμός επειδή κάποιος μπήκε στη θάλασσα και δεν ήξερε να κολυμπήσει. Ναι. Είναι γιατί μπήκε στη θάλασσα μεθυσμένος ή μπήκε στη θάλασσα ή μπορεί να είναι και τουρίστας ή άλλος που δεν ξέρουν την επικινδυνότητα, τα ρεύματα κλπ. Ή τα φύλαχτα που είδαμε και το παιδάκι πέρσι που πνίγηκε σε πισίνα. 2-3 παιδάκια δυστυχώς και στην Πάφο και στη Λεμεσό, αν θυμάμαι πέρσι. Όλα αυτά μαζί είναι οι αριθμοί που βγάζουν το θέμα. Ακριβώς είναι μαζί οι αριθμοί. Απλώς πρέπει να ξέρουμε την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης. Ναι.
Οπόμενος πάμε στο πιο δύσκολο, στα παιδιά. Η απώλεια ενός παιδιού είναι πάντα οδυνηρή για τον κάθε γονιό, για τον κάθε άνθρωπο από εμάς. Τα παιδιά μπορεί να είμαστε στην ίδια στην πισίνα, δίπλα μου να υπάρχει ένα παιδί να βυθιστεί στο νερό, να πνιγεί χωρίς να το καταλάβω. Δηλαδή στον ίδιο χώρο να έχει 10, 20, 30 άτομα και να μην το καταλάβουμε. Γιατί τα παιδιά όταν βυθιστούν στο νερό δεν δείχνουν κοκαλώνουν, δεν δείχνουν κάποια σημεία πνιγμού. Οπότε είναι σιωπηλός πνιγμός ίσον θάνατος ο συγκεκριμένος για τα παιδιά. Αυτό που εισηγούμαστε εμείς είναι όταν είμαστε σε ένα χώρο με παιδιά, όλοι να έχουμε μάτια για τα παιδιά. Ναι. Όλοι μας να βλέπουμε τα παιδιά, όχι μόνο τα δικά μας. Είναι αβαγωσώστες. Ξέρετε, κύριε Πολυκάρπο, όταν πάμε σε αβαγωσώστες να συζητήσουμε, μας λένε, σας παρακαλούμε, τα παιδιά και τα μάτια σας. Βλέπουμε γονείς να κρατάνε το κινητό ή να κοιμούνται και τα παιδιά 2-3 χρονών να είναι στην θάλασσα μέσα. Είναι αβαγωσώστες, είναι εκπαιδευμένοι, είναι επαγγελματίες. Είναι εκπαιδευμένοι να βλέπουν αυτά τα ευαίσθητα σημεία, είτε ονομάζονται παιδιά, είτε ηλικιωμένοι με κάποια προβλήματα υγείας, τα οποία μπορούν εύκολα να χάσουν τον προσανατολισμό τους και να πνιγούν στο νερό. Ελάτε όμως να δούμε, αν διαπιστώσουμε Μάλιστα. ότι παίρνουμε το σενάριο που μας είπατε τώρα, ένα παιδάκι που διαπιστώνουμε είναι κοκαλωμένο στην πισίνα. Οποιοςδήποτε χάσει τις αισθήσεις του μετά από πνιγμό, έχουμε υποψία ότι είναι ανακοπή. Για να είμαστε σίγουροι ότι είναι ανακοπή, θα δούμε ότι δεν αναπνέει το άτομο. Άρα, ένα άτομο το οποίο δεν έχει τις αισθήσεις και δεν αναπνέει, τότε είναι σε ανακοπή. Στους πνιγμούς οφείλεται λόγω της έλλειψης οξυγόνου πλέον, γιατί το νερό δεν άφησε το οξυγόνο στους πνεύμονες. Έτσι, αυτό που έχει περισσότερο ανάγκη είναι να αναπληρώσουμε το οξυγόνο. Σε αυτή την περίπτωση, για να δώσουμε αέρα στο θώρακα, θα πρέπει να ανασηκώσουμε τα δύο δάχτυλα το πηγούνι προς τα πάνω. Με αυτόν τον τρόπο να ανοίγει ο αραγωγός και κρατώντας τη μύτη, φυσούμε από το στόμα 5 φορές. Βλέπετε, ο τρόπος που φυσώ είναι τόσο όσο για να ανασηκωθεί ο θώρακας. Όχι να βάλω βία αέρα για να τραυματίσω το θώρακα. Οπότε με τις 5 φυσίσεις συμπληρώνεται το οξυγόνο το απαιτούμενο το οποίο θέλουμε να υπάρχει στο θώρακα. Από εκεί και πέρα, εάν ακόμα το άτομο δεν αναπνέει, τότε θα πρέπει να κυκλοφορήσουμε το οξυγόνο και στο σώμα. Και το κάνουμε με θωρακικές συμπιέσεις. Θωρακικές συμπιέσεις είναι στο κέντρο του θώρακα, συμπιέζουμε με τη βάση της παλάμης μας, συνεχόμενα. Για να καταδείξουμε, το κέντρο ακριβώς είναι στο... Είναι μεταξύ των δύο θυλών. Μάλιστα. Ακριβώς στη μέση. Ακριβώς στη μέση είναι το θώρακα. Μάλιστα. Και στον πνιγμό εισηγούμαστε, εφόσον χρειάζεται και οξυγόνο, εισηγούμαστε να κάνουμε 30 θωρακικές συμπιέσεις και συνδυασμό δύο ευφυσίσεων. Ναι. Αυτό μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Πολύ σημαντικό να καλέσουμε το ασθενοφόρο, γι' αυτό... Να σημειώσει ο κόσμος στο τηλέφωνο της υπηρεσίας ασθενοφόρου, το κέντρο διαχείρισης κλήσεων των ασθενοφόρων, που είναι 22-88-71-71, ή αν δεν το θυμάται, να πάρει απλά το 112. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πολυκάρπου, αυτό είναι το θετικό σενάριο που το βλέπουμε και στην ταινία. Κάνεις αυτές τις... δίνεις το οξυγόνο κλπ. Και γυρίζεις το πλάι και βγάζεις το νερό. Αυτό το βλέπουμε. Αλλά σημαντικό είναι να μην ψωμαστε να το συνεχίζουμε ακόμη και αν δεν υπάρχει κάτι, γιατί οξυγονώνεται και το κεφάλι και διατηρούμε τον ασθενή μέχρι να έρθει ο αρμόδιος. Έτσι, να συνεχίζουμε μέχρι να έρθει η βοήθεια σε αυτά που μας δείξατε τώρα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο είναι πολύ πιο σημαντικό και όλοι οι γονείς τρέμουν και εγώ μαζί. Υπάρχει αυτός ο πνιγμός με χρονοκαθυστέρηση. Τα μωρά μας δηλαδή που παίζουν στην πισίνα ή στη θάλασσα, κάποια στιγμή καταπίνουν νερό, τα βλέπουμε κλπ. Και πας στο σπίτι και έχει συμβεί κιόλας και στην Κύπρο να πνίγεται μετά το παιδί. Ναι. Νομίζοντας ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο πνιγμού στην θάλασσα ή στην πισίνα και να πεθαίνει ώρες μετά στο σπίτι. Γι' αυτό όταν βλέπουμε ότι το παιδί μας αρχίζει να αναπνέει δύσκολα ή οποιαδήποτε σημάδια τα οποία μας ανησυχούν, έγκαιρα θα πρέπει να το πάρουμε στο νοσοκομείο ή στο γιατρό μας, γιατί η πρόληψη ή η έγκαιρη
Αυτό είναι που θα διαπιστώσουμε, να δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Εφόσον γεμίζουν οι πνεύμονες με υγρά, σημαίνει ότι το πρώτο που θα κάνει το μωρό είναι να αρχίζει να δυσκολεύεται να αναπνέει, να αναπνέει πιο γρήγορα, να υπάρχει μια ελαφριά κυάνωση, αν το καθυστερήσουμε αρκετά. Οπότε το πρώτο σύμπτωμα είναι η δύσπνοια και η δυσκολία στην αναπνοή. Βλέπουμε την αναπνοή να γίνεται πιο κοπιαστική, έτσι. Οπότε έγκαιρα, αν δούμε οτιδήποτε πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αναπνοή του παιδιού, θα το πάρουμε γρήγορα στο νοσοκομείο. Άρα, συνοψίζοντας, αν είμαστε μπροστά, ένας άνθρωπος πνίγεται, μικρός ή μεγάλος, ενήλικας, τρίτης ηλικίας, μωρό, πρώτα απ' όλα πάμε να το σώσουμε παίρνοντας, αν είμαστε στη θάλασσα, κάτι, ένα τροχό ή κάτι. Θα πρέπει να φροντίσουμε να βγει το άτομο έξω. Ναι. Να μην κάνουμε ηρωικές διασώσεις, ιδίως όταν δεν είμαστε εκπαιδευμένοι. Ναι. Εκπαιδευμένοι είναι να παγωσώστες. Οπότε ρίχνουμε ένα σωσίβιο ή κάτι. Ναι. Για να βοηθήσουμε το άτομο να βγει προς τα έξω. Το βγάζουμε, το βάζουμε στη θέση που μας δείξατε τώρα. Ανάσκελα. Σηκώνουμε το πηγούνι πάνω. Ανασηκώνουμε το πηγούνι πάνω για να τεντώσει το. Κλείνουμε τη μύτη, κάνουμε πέντε φυσίσεις. Ναι. Και στη και συνέχεια. Θωρακικές συμπιέσεις. Μάλιστα. Και αυτό συνεχίζει 30 θωρακικές συμπιέσεις, 2 φυσίσεις. Μάλιστα. Ό,τι μπορεί να θυμηθεί ο κόσμος, καλό είναι, φτάνει να μην πτωόμαστε και να συνεχίζουμε και να περιμένουμε μέχρι να έρθει η βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα μικρό σχόλιο. Το σχόλιο είναι ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να πάθει πνιγμό. Ο καθένας από εμάς. Αλλά κανένας δεν πρέπει. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να ενημερωθούμε σωστά, και να υπάρχει κοινωνική εγρήγορση και να έχουμε ένα ασφαλές καλοκαίρι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρετώ. Λοιπόν.